Οικονομικών του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Νίκο Παπά. Κύριε Παπά, καλή σας μέρα, καλώς ήρθατε. Καλημέρα σας. Και να ξεκινήσουμε από τα συνήθη πλέον, αλλά πιο δύσκολα και σκληρά, τα οποία ομολογώ ότι βλέπω να έχουν εκτοπιστεί λίγο από την προεκλογική ατζέντα, αλλά σε όλες τις δημοσκοπήσεις είναι το κυρίαρχο ζήτημα που θέτουν οι πολίτες, ακρίβεια, εισοδηματική προσωπική κατάσταση και υποχώρηση του πληθωρισμού που όμως δεν αγγίζει τα τρόφιμα. Ναι, δεν τα αγγίζει. Η χώρα μας είναι δεύτερη στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε πληθωρισμό τροφίμων το Μάρτιο που μας πέρασε. Ο κύριος Μητσοτάκης εχθές έκανε και μια επίσκεψη στην αγορά. Φαντάζομαι ότι πήγε να θαυμάσει τα έργα του. Είναι όχι, μια είπε ότι έχουμε αρχίσει να βλέπουμε πτώση των τιμών και αυτό Eurostat. Είναι θετικό. Δεν το βλέπει η Eurostat. Πρέπει να τον ενημερώσουμε. Μπορεί να, να κάνει ότι τα βλέπει, να υποκρίνεται ότι τα βλέπει ο κύριος Μητσοτάκης. Η Eurostat μας κατατάσσει στην δεύτερη θέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση στον πληθωρισμό τροφίμων. Έτσι, τα τρόφιμα είναι σημαντικό διότι είναι ένα μεγάλο κομμάτι του καλαθιού των φτωχότερων και των μεσαίων εισοδημάτων. Και βεβαίως, κατά αναλογία, η άλλη όψη του νομίσματος είναι ότι είμαστε δεύτεροι από το τέλος σε αγοραστική δύναμη. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Εννοείται ότι τα μέτρα της κυβέρνησης, γιατί αυτό που υποστηρίζει η κυβέρνηση είναι ότι το τελευταίο πακέτο μέτρων, αυτό που είδαμε να εφαρμόζεται από το Μάρτιο, έχει αρχίσει να αποδίδει και υπάρχουν και κάποιες μειώσεις τιμών. Θεωρείτε ότι ούτε αυτά τα μέτρα. Όχι, είναι σαφές. Είναι σαφές ότι δεν έχουν φέρει αποτέλεσμα. Κάτι κάπου κάπως θα αποτυπώνονταν και στις επίσημες στατιστικές. Δεν σημαίνει αυτό, όπως έχετε καταλάβει. Και εν πάση περιπτώσει, όταν έχουμε μια συσσόρευση ακρίβειας από το 19, όπου τα κρεατικά και τα τυροκομικά είναι στο 40% σωρευτική αύξηση και το ελαιόλαδο στο 120%, αντιλαμβάνεστε ότι μία μείωση του πληθωρισμού δεν σημαίνει μείωση τιμών, σημαίνει μία επιβράδυνση της αύξησης των τιμών. Σωρευτικά πάνω στις αυξήσεις που έχει βιώσει το ελληνικό νοικοκυριό. Ναι, αλλά όλο και εσείς γνωρίζετε ότι η βασική αρχή της οικονομίας ότι για να πέσει ο πληθωρισμός πρέπει πρώτα να επιβραδυνθεί και στη συνέχεια να δούμε μια πραγματική σύμφωνο. Μείωση. Όμως εδώ προσέξτε να δείτε, γιατί να το συνδυάσουμε και με τις ανακοινώσεις της Ελστάτ για τα πρωτογενή πλεονάσματα που είχαμε χθες. Τι αποδεικνύεται? Αποδεικνύεται πρώτον ότι υπάρχει μια μεγάλη φενάκι, ένα τεράστιο ψέμα από τη μεριά της κυβέρνησης που έλεγε ότι μειώνει φόρους. Το 2022 ήταν το έτος όπου είχαμε ρεκόρ φόρων ως ποσοστό του ΑΕΠ και αυτό βεβαίως αποτυπώθηκε διότι για τα έτη 2022 και 2023 έχουμε γύρω στα 4 δις υπερπλεονάσματα. Επαναλαμβάνω, υπερπλεονάσματα, δηλαδή χρήματα τα οποία μαζεύτηκαν στο ταμείο του κράτους πάνω από τον δημοσιονομικό στόχο. Και για το 2022. Το υπερπλεώνασμα πάντως επικυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ είχε κυριαρχήσει. Επικυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, προσέξτε όμως. Μεγάλο κομμάτι από αυτό επιστρέφονταν στην κοινωνία και είχαμε καταγορηθεί για σπατάλες. Ο κύριος Μητσοτάκης έχει κάνει καθαρό ότι δεν θα το κάνει αυτό. Και βεβαίως τώρα που αποτυπώνονται τα νέα δεδομένα, νομίζω αποκτά εκ νέου επικαιρότητα η πρόταση που κάναμε εμείς για την καταπολέμηση της ακρίβειας, που λέει ότι μπορούμε να μειώσουμε τους έμεσους φόρους σε κρίσιμα αγαθά. Και τον ειδικό φόρο κατανάλωσης και βεβαίως το ΦΠΑ και να αξιοποιήσουμε κομμάτι των υπερκερδών του 2022 τουλάχιστον και του 2023. Παρένθεση, δεν ξέρω γιατί. Η κυβέρνηση λέει ότι το 2023 δεν είχαμε υπερκέρδη. Μου έχει κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση. Έχετε στοιχεία που δείχνουν ότι είχαμε? Μα είναι περίπου στα επίπεδα του 2022. Δεν υπάρχει ζήτημα, νομίζω, που μπορεί να επερωτάται αυτή η συνθήκη. Έχουμε καταθέσει και σχετική ερώτηση στη Βουλή. Δεν έρχεται ο κύριος Μητσοτάκης. Θα αναλάβουμε και άλλες κοινοβουλευτικές πρωτοβουλίες για να δούμε και πώς καταλαβαίνει η Νέα Δημοκρατία την παρέμβαση της σε αυτό το επίπεδο. Αλλά η κεντρική ιδέα, που αν υιοθετηθεί είμαστε έτοιμοι να συζητήσουμε λεπτομέρειες, κομμάτι από τα υπερκέρδη να αξιοποιηθεί για να μειωθούν οι έμεσοι φόροι, ούτως ώστε να υπάρχει μια αποσυμπίωση στις βασικές τιμές. Οι αυξήσεις, αυτό ήθελα να σας ρωτήσω πριν, οι αυξήσεις στον κατώτατο μισθό δεν είναι ένας τρόπος ενίσχυσης του διαθέσιμου εισοδήματος της κοινωνίας? Είναι, αλλά αφορά μόνο 600.000 από τα 2,5 εκατομμύρια μισθωτούς. Το κρίσιμο ζήτημα για την αγορά εργασίας και για να ξεκολλήσει το μέσο επίπεδο μισθών είναι οι συλλογικές διαπραγματεύσεις. Εκεί όπου αντιλαμβάνεστε ότι η Νέα Δημοκρατία έχει κάθε άλλο παραστρατηγική για την επαναφορά τους. Και εδώ πρέπει να σας πω ότι και εμείς ως εκπρόσωποι της πολιτικής, αλλά και εσείς οι δημοσιογράφοι, εγκλωβιστήκαμε πάρα πολλές φορές όταν συζητάμε για την αγορά εργασίας μόνο στο επίπεδο του κατώτατου μισθού. Και ακούει και ο κόσμος και λέει, τι λέει το 1,900, τι λέει το άλλο 870, 30 ευρώ διαφορά έχουν μεταξύ τους. Δεν πρόκειται περί αυτού.
Το κρίσιμο για την αγορά εργασίας και για τον κόσμο των μισθωτών είναι να υπάρχουν οι συλλογικές συμβάσεις, οι οποίες να έχουν και την επεκτασιμότητα και βεβαίως να αφορούν όσο το δυνατόν περισσότερο κόσμο. Όταν δηλαδή καλύπτονται από συλλογικές συμβάσεις μόνο το 24% των μισθωτών στην Ελλάδα, ενώ ο στόχος στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι το 80%, αντιλαμβάνεστε ότι αυτό το τεράστιο χάσμα είναι και στο θεμέλιο των μεγάλων ανισοτήτων που πάντως, κύριε βρίσκουμε. Παπά, παρόλη αυτή την εικόνα που περιγράφεται και εμπολής αποτυπώνεται και σε διάφορα στοιχεία, τα μηνύματα για το μεγάλο κάδρο της οικονομίας είναι θετικά. Είχαμε, ας πούμε, και τη νέα αναβάθμιση των προοπτικών της ελληνικής οικονομίας από την Standard & Poor's τώρα. Με κοιτάτε περίεργα, θα μου πείτε και εσείς ότι δεν τρώγεται όπως ο κύριος Βαραντούρης. Όχι, θα σας πω ότι η έκθεση της Standard & Poor's χτυπάει καμπανάκια. Και χτυπάει καμπανάκια και για το ισοζύγιο των τρεχουσών συναλλαγών, όπου η χώρα μας βρίσκεται στην θέση 111 από τις 118. Δηλαδή δεν έχει βελτιωθεί αυτό που λέμε η ανταγωνιστικότητα της οικονομίας ή αυτό που κατά τη γνώμη μου ατυχώς και στις οικονομικές συζητήσεις ονομάζουμε παραγωγικό μοντέλο. Και βεβαίως υπάρχουν καμπανάκια για το δημόσιο χρέος, καμπανάκια για το ιδιωτικό χρέος. Αυτά περνάνε ξόφαλτσα και κάτω από τις ανακοινώσεις της Νέας Δημοκρατίας και του κυβερνητικού εκπροσώπου και του κ. Μητσοτάκη. Λοιπόν, εδώ έχουμε νομίζω μια οικονομία η οποία είχε την μεγάλη δυνατότητα με την πρόσκαιρη ακύρωση των περιορισμών που επήλθε την περίοδο 19-23 λόγω του κορονοϊού να διορθώσει δομικές αδυναμίες και αυτό δεν έχει συμβεί. Έχει, και βεβαίως έχει αυξηθεί το δημόσιο χρέος παραπάνω, αλλά τα αποτελέσματα στην ανάπτυξη δεν ήταν τα επιθυμητά. Είμαστε στη θέση 21 από τους 26. Ένα άλλο στοιχείο στο οποίο επιμένετε και αν θυμάμαι καλά έχετε καταθέσει και σχετική ερώτηση είναι η αξιοποίηση των κονδυλίων του Ταμείου Ανάκαμψης, ειδικά στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Εκεί τι σας ανησυχεί, πού εντοπίζετε το πρόβλημα? Εκεί καταρχήν έχουμε κάποια θέματα που μας ανησυχούν εμάς και την οργανωμένη μικρή και μεσαία επιχειρηματικότητα, διότι φαίνεται ότι ένα πάρα πολύ ελάχιστο ποσοστό των κονδυλίων αυτών διατίθεται για μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Εδώ να κάνω την εξής παρένθεση. Κατά τον ευρωπαϊκό ορισμό, μεσαία επιχείρηση, η μικρομεσαία επιχείρηση είναι αυτή που έχει μέχρι από 250 εργαζόμενους και κάτω. Αντιλαμβάνεστε ότι για τα μεγέθη της ελληνικής οικονομίας αυτό δεν είναι. Δεν είναι τουλάχιστον ένα όρος ο οποίος μας βοηθά να κατανοήσουμε το τι ακριβώς γίνεται. Τι έχουμε ζητήσει λοιπόν εμείς με κοινοβουλευτικό έλεγχο? Έχουμε ζητήσει το επίπεδο της απασχόλησης σε κάθε ελληνική επιχείρηση που έγινε αποδέκτης των χρημάτων των Ταμείων Ανάκαμψης. Όμως, πρέπει να σας πω ότι υπάρχει κι άλλο ένα μείζον ζήτημα με το Ταμείο Ανάκαμψης, το οποίο προέκυψε τις τελευταίες μέρες και είναι ζήτημα κακοδιαχείρισης. Υπάρχει έρευνα. Στην έρευνα που αποκάλυψε το Πολίτικο. Ακριβώς. Υπάρχει έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελέως, η οποία αναζητά το τι έχει συμβεί με 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ για ψηφιακά έργα. Μιλάμε για 100 διαγωνισμούς, οι οποίοι είχαν μόνο έναν συμμετέχοντα, άρα δεν είναι ακριβώς διαγωνισμοί. Είναι συγκεκαλυμμένες αναθέσεις. Και για έργα τα οποία έχουν τιμολογηθεί ακόμα και σε δεκαπλάσια τιμή από ό,τι τιμολογήθηκαν σε χώρες ανάλογου μεγέθους μέσα στην ΕΕ. Αυτό χτύπησε καμπάνες σε επίπεδο Ευρώπης. Είχα επισκεφτεί και πρόσφατα και είχα επαφές και με ευρωβουλευτές και σας λέω ότι πραγματικά έχει δημιουργηθεί μεγάλη ανησυχία. Έχουμε ρωτήσει τον κύριο Χατζηδάκη αν έγινε θέμα στο ECOFIN και αν ερωτήθη από συναδέλφους του το τι συμβαίνει με αυτά τα κονδύλια και δεν πήραμε απαντήσεις. Συνεπώς εδώ έχουμε, θα σας έλεγα, ένα ντόμινο χαμένων ευκαιριών για την ελληνική οικονομία. Δηλαδή την περίοδο 19-23, τη δυνατότητα των μεγάλων δαπανών, η οποία δεν αξιοποιήθηκε για να διορθωθούν δομικές αδυναμίες, και σε δεύτερη φάση το Ταμείο Ανάκαμψης πάει να γίνει η μεγάλη χαμένη ευκαιρία για την Ελλάδα. Μάλιστα. Να δούμε λίγο και τα θέματα της πολιτικής. Μου επιτρέπετε ένα σχόλιο για την οικονομία. Ναι. Υπήρξαν μέσα στο διάστημα των 4-5 τελευταίων μηνών ιδιωτικοποιήσεις από επενδύσεις, αν θέλει κάποιος να το πει έτσι λίγο πιο ουδέτερα και ευγενικά και από πολιτικοποιημένα, σε σχέση με τη συμμετοχή του δημοσίου στις τράπεζες. Το δημόσιο είχε συμβάλει στην ανακεφαλοποίηση των τραπεζών, καλώς, γιατί έπρεπε να σωθούν και οι τράπεζες και οι καταθέσεις να διασφαλιστούν, με 46 δισεκατομμύρια ευρώ. Αυτό δεν έγινε μόνο στην Ελλάδα. Έγινε και διεθνώς όπου χρειάστηκε στήριξη στο τραπεζικό σύστημα. Όμως, άλλες χώρες και προηγμένες επιλέξανε να αποχωρήσουν από το μετοχικό κεφάλαιο των τραπεζών όταν είχαν αποκαταστήσει ένα μεγάλο κομμάτι ή ολόκληρη τη συμμετοχή τους. Όταν είχε Βρετανία, Βρετανία και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Με μία περίπτωση είχαμε μικρές απώλειες, στην άλλη είχαμε μηδενικές απώλειες. Εμείς χάσαμε 40 δισεκατομμύρια. Δηλαδή βάλαμε 46 δις
και πουλήσαμε για 3-4 τη συμμετοχή μας. Προσέξτε ποιο ήταν το ανήθικο της όλης αυτής κίνησης. Μόλις ξεκίνησε η διαδικασία αυτών των ιδιωτικοποιήσεων, ζητήσαμε να συνέλθει η Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής. Αυτό έγινε τον περασμένο Νοέμβρη. Mm-hmm. Η συγκεκριμένη συνεδρίαση έγινε πριν από λίγες μέρες. Τι είχε μεσολαβήσει από τον Νοέμβρη μέχρι πριν από λίγες μέρες? Τρεις μεγάλες ιδιωτικοποιήσεις πακέτων μετοχών των τραπεζών. Πειραιός, 18% της Εθνικής και Alpha Bank. Δηλαδή ο κύριος Χατζηδάκης καθυστέρησε τη συνεδρίαση όπου θα ήταν ελεγχόμενος από την αντιπολίτευση, όχι μόνο το ΣΥΡΙΖΑ και τα άλλα κόμματα πλην ενός πήρανε θέση για το θέμα αυτό, για να γίνουν ιδιωτικοποιήσεις και να έρθουμε πρωτετελεσμένων ως λέτε εθνική δηλαδή αντιπροσωπεία. Ουσιαστικά ιδιωτικοποιήσεις έγιναν με μεγάλη χασούρα του δημοσίου. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η μελέτη του ΚΕΠΕ, η οποία προσδιορίζει στα 40 δις αυτές τις απώλειες, οι οποίες είναι αδικαιολόγητες. Διότι, κοιτάξτε, εμείς ως προοδευτική δύναμη αριστερή, πιστεύουμε ότι πρέπει να υπάρχει ένας δημόσιος πυλώνας στο τραπεζικό σύστημα. Δεν είναι ίδιον μόνο των αριστερών και προοδευτικών δυνάμεων ως θέση αυτό. Πάρα πολλές συντηρητικές δυνάμεις και στην Κεντρική Ευρώπη έχουν ανάλογη θέση και το γερμανικό τραπεζικό σύστημα έχει πάρα πολλές τράπεζες οι οποίες είναι δημόσιες. Αλλά αυτό ας το αφήσουμε στην άκρη, προς χάρη της συζήτησης. Ακόμα και ένας άνθρωπος που πιστεύει ότι το δημόσιο δεν πρέπει να έχει συμμετοχή στις τράπεζες, δεν μπορεί να αντιληφθεί γιατί έπρεπε να γίνει τώρα. Με αυτές τις αποτιμήσεις, ενώ οι τιμές στόχοι με βάση τις εκτιμήσεις όλων των οίκων είναι 30 και 40% παραπάνω για τις μετοχές, και σε μια συγκυρία που οι τράπεζες καταγράφουν εξωφρενικά κέρδη και είναι έτοιμες να μοιράσουν μέρισμα μετά από πάρα πολλά χρόνια. Και αυτό το επισημαίνει όντως η μελέτη του ΚΕΠΕ. Τώρα, να δούμε και την πολιτική προεκλογική επικαιρότητα. Κύριε Παπά, υπάρχει ζήτημα ιδεολογικής πολιτικής μετάλλαξης του ΣΥΡΙΖΑ. Θα θέλανε πάρα πολύ οι αντίπαλοι μας, αλλά εν πάση περιπτώσει υπάρχει ζήτημα πολύ πιο αποτελεσματικής παρέμβασης, αναβαθμισμένης παρέμβασης, με το ιδεολογικό και πολιτικό μας οπλοστάσιο, το προγραμματικό μας οπλοστάσιο και σε κομμάτια του εκλογικού σώματος που θα θέλαν πάρα πολύ οι πολιτικοί μας αντίπαλοι να μην μπορούν να έχουμε πρόσβαση και επαφή εις το διοικητικές. Δεν θα τους κάνουμε αυτό το οπλοστάσιο περιλαμβάνει και ας πούμε το πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια ή το ότι το ΝΑΤΟ είναι η ιερή συμμαχία. Όλα θα τα πούμε. Λοιπόν, το ΝΑΤΟ είναι η συμμαχία μας. Ιερά είναι τα χώματά μας και τα εθνικά μας συμφέροντα. Δεύτερον, το πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια είναι ένα σύνθημα το οποίο χρησιμοποίησαν οι χούντες για να διχάσουν τους Έλληνες. Και αυτό σταματάει εδώ. Σταματάει δηλαδή η δυνατότητα που είχε η δεξιά να βάζει στο πολιτικό μάρκετινγκ αξίες για να διχάσει τον κόσμο. Γιατί το χρησιμοποιεί η δεξιά αυτό παραδοσιακά? Για να υπονοήσει ότι κάποιοι είναι απάτριδες, ότι κάποιοι είναι εναντίον του θρησκευτικού συναισθήματος του λαού και βεβαίως κάποιοι δεν θέλουν το θεσμό της οικογένειας, αλλά όταν αυτοί το λέγανε εννοούσαν την τυπική πατριαρχική οικογένεια, η οποία νομίζω ότι έχει τη θέση της, αλλά έχουμε περάσει σε μια νέα φάση. Υπάρχουν πάρα πολλές μονογονιακές οικογένειες και το κρίσιμο ζήτημα είναι να μπορούμε τα παιδιά μας με οποιοδήποτε τρόπο να τα υποστηρίζουμε και να έχουμε διαρκή παρουσία δίπλα τους. Εν πάση περιπτώσει, τελειώνει λοιπόν αυτή η περίοδος. Δεν θα επιτρέψουμε να είναι αποτελεσματικά τα βέλη απέναντι στην αριστερά σε σχέση με τον πατριωτισμό της. Δεν θα επιτρέψουμε να είναι αποτελεσματικά τα βέλη απέναντι στην αριστερά σε σχέση με το αν σέβεται ή όχι το θρησκευτικό συνέστημα του λαού. Και βέβαια δεν θα επιτρέψουμε και τη σπέκουλα την οποία έχει ξεκινήσει και κάνει δι' αντιπροσώπου ο κύριος Μητσοτάκης, γαϊδεύοντας συντηρητικά τα ανακλαστικά. Σας θυμίζω ότι ο κύριος Κυριαζίδης, με τη χιδέα του τοποθέτηση σε ένα τηλεοπτικό κανάλι της επαρχίας, είναι ακόμα μέλος της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας. Κύριε Παπά, ο στόχος του ΣΥΡΙΖΑ ποιος είναι στις ευρωεκλογές? Ακούσαμε τον κύριο Κασελάκη να μιλάει για δημιουργικό σοκ. Είπε ότι μπορεί να μας εκπλήξει το αποτέλεσμα. Εσείς λέτε μεγάλη ανατροπή. Πώς ορίζεται αυτή η ανατροπή? Είναι η ανατροπή ενός πολιτικού σκηνικού που έχει την μονοκρατορία του κύριου Μητσοτάκη. Ξεκινάμε από ένα πάρα πολύ δυσμενές αποτέλεσμα. Δεν κρύβω τα λόγια μου. Εγώ σας λέω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα κόμμα το οποίο είναι καταδικασμένο να μπαίνει σε όλες τις μάχες για να κερδίσει. Δεν έχει την πολυτέλεια να βάζει άλλους στόχους. Ακούω άλλους να λένε ότι θέλουμε να γίνουμε, έχουμε στόχο να ξεπεράσουμε το ΣΥΡΙΖΑ. Μάλιστα, εντάξει, σεβαστό. Δηλαδή ο στόχος που βάζετε είναι να είναι πρώτο κόμμα ο ΣΥΡΙΖΑ? Δεν έχουμε καμία άλλη δυνατότητα.
Αυτό σας λέω. Και βεβαίως υπάρχουν και άλλα αποτελέσματα πέραν αυτού, τα οποία θα μπορούν να αποτυπώσουν μια μεγάλη ανατροπή. Έτσι. Και είμαι απολύτως βεβαίως ότι το βράδυ των ευρωεκλογών θα έχουμε ένα καινούριο πολιτικό σκηνικό. Βεβαίως, την ίδια στιγμή που εστιάζεται στη Νέα Δημοκρατία, υπάρχει και μια συνεχής διαμάχη, τη βλέπουμε και την παρακολουθούμε, με το ΠΑΣΟΚ. Σε όλα τα μήκη και πλάτη. Ξεκινώντας από το θέμα των υποκλοπών, για παράδειγμα, μετά την απόφαση του ΣΤΕ, που ξεκίνησε μια άλλη κατηγορία για το ποιος έχει προσφέρει περισσότερα. Και γενικότερα, από εδώ και πέρα. Κύριε Χιμάρα. Ο κύριος Ανδρουλάκης μίλησε προχτές, ήταν για αντιπολίτευση, lifestyle και διασκεδαστές. Εντάξει. Δεν νομίζω ότι αδικεί και τον ίδιο αυτού του τύπου η διατύπωση του κύριου Ανδρουλάκη. Τον αδικεί. Εν πάση περιπτώσει, θέλω να σας πω, κύριε Χιμάρα και κύριε Λιβαδάρη, αυτά να τα περιμένετε, διότι πάμε σε εκλογές. Και οι εκλογές είναι μια ανταγωνιστική διαδικασία. Ο ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή δημοσκοπικά ανεβαίνει. Οι γειτονικοί πολιτικά χώροι που de facto τα ίδια εκλογικά ακροατήρια προσπαθούν να πείσουν, ενοχλούνται περισσότερο, το αντιλαμβάνεστε κι εσείς. Δηλαδή, οι γειτονικοί πολιτικά χώροι στην πολιτική γεωγραφία έχουν στόχευση άντλησης εκλογικής επιρροής από συγκεκριμένα ακροατήρια, έτσι. Άρα αυτά να τα... Ακούσαμε και τον κύριο Χαρίτση να μιλάει για εκφυλισμό και να λέει ότι το στοίχημα του ΣΥΡΙΖΑ έχει τελειώσει οριστικά. Τώρα, εντάξει. Δεν ξέρω, ας δούνε τα του οίκου τους. Δεν έχω να πω τίποτα. Νομίζω ότι αποτυπώνεται μια ανωδική δυναμική για το ΣΥΡΙΖΑ. Δεν έχει δικαιωθεί η επιλογή της αποχώρησης από το ΣΥΡΙΖΑ, είναι προφανές. Και δεν έχει και καμία διάθεση να δικαιώσει ο λαός. Δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Καθένας και οι υπολογιστές. Το ερώτημα, ξέρετε ποιο είναι. Επειδή έχετε ταχθεί πάρα πολλές φορές ανοιχτά και δημόσια υπέρ της συζήτησης για ένα ενιαίο μέτωπο στον προοδευτικό χώρο, με αυτή την προεκλογική συζήτηση, σε αυτούς τους τόνους να εξελίσσετε, πώς θα μπορέσετε να συζητήσετε την επόμενη μέρα? Νομίζω ότι θα κάνουν ταμείο όλα τα κόμματα. Τα κόμματα θα μπουν μοιραία, όπως σας είπα και πριν, σε μια φάση ανταγωνισμού, διότι διεκδικούν και τη δική σας ψήφο και τον κύριο Χιμάρα και όλων. Εάν εσείς ψηφίσετε το ένα κόμμα, δεν θα ψηφίσετε το άλλο. Οπότε θα μπαίνουμε σε μια τροχιά των επόμενων εβδομάδων που θα έχει τέτοια χαρακτηριστικά. Το βράδυ των ευρωεκλογών όμως θα είναι το μεγάλο ταμείο. Και ο καθένας θα μετρηθεί. Θα δούμε ποια προγράμματα, ποιες τακτικές, ποιες στρατηγικές επιβραβεύονται από τον ελληνικό λαό. Και εκεί θα ανοίξουν και τα μεγάλα ζητήματα της πολιτικής αλλαγής, κατά γνώμη. Μάλιστα. Κύριε Παπά, ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν εδώ στην τηλεόραση της Ναυτεμπορίας.